Οι άνθρωποι στη γη θα δοθούν στο Θεό, υπάκουοι σαν τους αγγέλους, χωρίς να αντιωθούν ή να επαναστατήσουν. Αυτό είναι το έργο του Θεού σ' όλο τον κόσμο. Είναι με τον άνθρωπο για χρόνια, κανείς ποτέ δεν τον κατάλαβε, κανείς ποτέ δεν τον γνώρισε. Τώρα ο λόγος του Θεού τους λέει ότι είναι εδώ. Ζητά από τον άνθρωπο να έρθει μπροστά του για να λάβει κάτι από αυτόν. Όμως ο άνθρωπος μένει μακριά, λογικό που κανείς δεν τον γνωρίζει. Όταν ο Θεός διασχίζει όλο το σύμπαν, ο άνθρωπος αρχίζει να συλλογίζεται βαθιά. Έρχονται μπροστά στην παρουσία του Θεού, γονατίζουν και λατρεύουν το Θεό. Αυτή είναι η μέρα της δόξας του Θεού, της επιστροφής και αναχώρησής του. Αυτή είναι η μέρα της δόξας του Θεού, της επιστροφής και αναχώρησης του. Ο Θεός άρχισε το έργο του μες στους ανθρώπους και το τελευταίο του σχέδιο στον κόσμο. Όποιος δεν προσέχει ανελέει τη τιμωρία, σίγουρα θα γευτεί. Δεν είναι η καρδιά του Θεού παγωμένη, είναι απλά ένα βήμα του σχεδίου του που πρέπει να ακολουθήσουν τα πάντα. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Οι άνθρωποι στη γη θα δοθούν στο Θεό, υπάκουοι σαν τους αγγέλους, χωρίς να αντιωθούν ή να επαναστατήσουν. Αυτό είναι το έργο του Θεού σ' όλο τον κόσμο. Όταν ο Θεός ξεκίνησε το έργο του, όλος ο κόσμος τον ακολούθησε. Το σύμπαν απασχολεί ο Θεός, ο κόσμος χαίρεται, οι άνθρωποι ξεσηκώνονται. Ο μεγάλος κόκκινος δράκος τροβιλίζεται, υπηρετεί το Θεό ενάντια στα θέλω του. Δεν μπορεί να ακολουθήσει την επιθυμία του, αλλά πρέπει να υπακούσει στον έλεγχο του Θεού. Ο δράκος είναι ένα εργαλείο, εργαλείο στο σχέδιο του Θεού, εχθρός και υπηρέτης του Θεού. Ολοκληρώσε το τελευταίο στάδιο του έργου, ο Θεός είναι σαρκωμένος στο λιμέρι του, ώστε ο δράκος να υπηρετήσει το Θεό καλύτερα, να το κατακτήσει για να τελειώσει το σχέδιο. μάρτυροι λαμβάνουν μέρος στη μάχη για να χαροποιήσουν την καρδιά του Θεού στην τελευταία φάση. Να χαροποιήσουν την καρδιά του Θεού στην τελευταία φάση. Οι άνθρωποι στη γη θα δοθούν στο Θεό, υπάκουοι σαν τους αγγέλους, χωρίς να αντιωθούν ή να επαναστατήσουν. Αυτό είναι το έργο του Θεού σ' όλο τον κόσμο.